Ξεκινήσανε τα σχολεία με ένα φόβο μήπως θα έχουμε τις καταστάσεις όσον αφορά την διάδοση του κορονοϊού. Μέχρι στιγμής όσον αφορά την Αρκαδία τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά. Εμφανίζονται κάποια κρούσματα περιστασιακά μαθητών ή εκπαιδευτικών, αλλά δεν έχουν οδηγήσει στην κατάσταση της αναστολής λειτουργίας κάποιου τμήματος, σύμφωνα και με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ισχύει. Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν τις οδηγίες, όπως και οι μαθητές, μαθήτριες. Οι διευθυντές και οι διευθύντες, εάν διαπιστωθεί κάποιο κρούσμα, ακολουθούν το πρωτόκολλο που έχει οριστεί και φωτιάζουν τους γονείς με την αντίστοιχη βεβαίωση για να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις σε δημόσιες δομές του rapid test που προβλέπεται. Κάποιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς παρουσιάστηκαν λόγω απρόβλεπτων παραγόντων, δηλαδή διορίστηκαν κάποιοι αναπληρωτές και είτε δεν απεδέχθησαν την πρόσληψή τους, το οποίο αυτό έχει φυσικά και μία συνέπεια, έναν διετή αποκλεισμό, ή βρισκόντουσαν σε κατάσταση εγκυμοσύνης και σύμφωνα με την νομοθεσία προστασίας της μητρότητας πρέπει εμείς να καλύψουμε αυτό το κενό. Η δεύτερη φάση είχαν προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα να παρουσιαστούν και μπορώ να σας πω ότι ήδη από χθες έχουμε δηλώσει τα κενά στο Υπουργείο για να ετοιμαστεί η αμέσως επόμενη φάση για να αντιμετωπίσουμε κάποιες έτσι περιπτώσεις έλλειψεων που έχουμε. Ήταν κυρίως περιοχές απομακρυσμένες ή τα κενά ήταν και εδώ στη... Όχι, δεν ήταν σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί είχαν καλυφθεί όλες οι σχολικές μονάδες ώστε να λειτουργήσουν. Τώρα μια ασθένεια κάποιου εκπαιδευτικού σε απομακρυσμένο σχολείο αντιμετωπίζεται με την έκδοση μιας απόφασης από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για προσωρινή απόσπαση από άλλη σχολική μονάδα μέχρι να καλυφθεί το κενό αυτό και να μην χάνουν τα μαθήματά τους οι μαθητές. Όσον αφορά το θέμα της μεταφοράς των μαθητών, επειδή και περσίνη ήταν μια χρονιά έτσι μισή, ας το πούμε έτσι, φέτος πώς κυλάει και αν έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις, γιατί έχουμε μια ενημέρωση, δεν ξέρω ακριβώς αν ισχύει κλπ. Για την περιοχή της Γορτινίας, σχολεία της Γορτινίας και κυρίως την Κοτοβάζα, να είναι η πόλη, να μας πείτε εσείς περισσότερο και γενικότερα πώς πάει η μεταφορά. Είμαστε σε άμεση συνεργασία πέρα από την προβλεπόμενη τυπική διαδικασία με το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τους ενημερώνουμε συνέχεια για τυχόν καινούργια αιτήματα, δρομολόγια δηλαδή, τα οποία προκύπτουν λόγω μετέγγραφής κάποιων μαθητών από μια σχολική μονάδα σε μια άλλη. Σε περιοχές τώρα όπως είναι απομακρυσμένες η Γορτινία για παράδειγμα, εκεί υπάρχει και δυσκολία έβρεσης μεταφορικού μέσου επαγγελματία, δηλαδή κάποιο ταξί να αναλάβει τη μεταφορά κάποιου μαθητή, γιατί έχουμε μια τέτοια περίπτωση που φυτά ένας μαθητής στο Νεοχώρι. Και πέρσι υπήρχε αυτό το πρόβλημα και μάλιστα είχε κατατεθεί και μια επερώτηση από έναν βουλευτή του νομού μας στο κοινοβούλιο, στο οποίο κληθήκαμε και εμείς στο μέρος που μας αφορά να δώσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Δεν βρέθηκε επαγγελματίας ιδιοκτήτης ταξί για να μεταφέρει το συγκεκριμένο μαθητή στη συγκεκριμένη περιοχή και ακολουθήθηκε η διαδικασία της επιδότησης, όπως προβλέπεται δηλαδή, του γονέα σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αρκετά τα παιδιά. Αυτά όλα, όπως γνωρίζετε, τα διαχειρίζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι στις δικές της αρμοδιότητες. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε ως υποχρέωση και το πραγματοποιούμε με ηλεκτρονικό τρόπο και άμεσα, είναι να τους ενημερώνουμε για τυχόν καινούργια δρομολόγια τα οποία προκύπτουν και θα πρέπει να τα συμπεριλάβουν στα ήδη διαμορφωμένα. Υπάρχει καθεστώς όταν, ειδικά τη χειμερινή περίοδο, αν κάποια παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν, να δικαιολογούνται οι απουσίες τους ή η παρουσία του στην τάξη, αν είναι κάποια δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν. Εάν ένα δρομολόγιο δεν εκτελείται και αυτό οφείλεται σε κάποιο λόγο ο οποίος είναι ανωτέρας βίας, ο μαθητής σαφώς παίρνει την απουσία. Γιατί από τη στιγμή που δεν βρίσκεται μέσα στον χώρο του σχολείου, θεωρείται απόν. Από εκεί και ύστερα, στο τέλος της χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει αν οι απουσίες τις οποίες είχε πραγματοποιήσει, δεν υπάρχει όριο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι απουσίες τις οποίες είχε πραγματοποιήσει είναι επαρκείς για να κρίνουν την επανάληψη της φοίτησης ή την προαγωγή του στην αμέσως επόμενη τάξη. Δεν έχουμε όριο δηλαδή απουσιών όπως έχει δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο νηπιαγωγείο έχουμε φέτος επέκταση κάποιων δραστηριοτήτων και κυρίως τα αγγλικά. Θέλω να μας πείτε πώς πάει η διαδικασία, πώς ανταποκρίνονται τα μικρά παιδιά στις νέες δραστηριότητες. Ήδη έχει ξεκινήσει,
η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος, μάλιστα σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, που παρακολουθούν οι νηπιαγωγοί μαζί με τους εκπαιδευτικούς της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί από τις 13 Σεπτεμβρίου στα νηπιαγωγεία μας. Ο σχεδιασμός του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής προέβλεπε ότι μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου θα μπαίνει ο εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας πάντα μαζί με την νηπιαγωγό στην αίθουσα, έτσι ώστε να το γνωρίσουν τα παιδιά, να προσαρμοστεί και ο ίδιος στις διαδικασίες, γιατί είναι μια πρωτόγνωρη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία ό,τι γίνεται στο νηπιαγωγείο σε σχέση με το δημοτικό σχολείο. Και όπως σας είπα, από χθες έχει ξεκινήσει μια εξ αποστάσεως επιμόρφωση και των δύο αυτών ειδικοτήτων, νηπιαγωγών δηλαδή και της αγγλικής, που έχουν ήδη τοποθετηθεί και παρακολουθούν την διαδικασία, για να ξεκινήσει από την επόμενη κιόλας εβδομάδα η άμεση εμπλοκή. Η εκπαιδευτικός της αγγλικής γλώσσας που θα είναι μέσα στην τάξη δεν θα είναι μόνη της. Δηλαδή, όταν θα κάνει τις δραστηριότητες αυτές εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, θα είναι παρούσα πάντα και η νηπιαγωγός. Δεν θα έχει κενό δηλαδή η νηπιαγωγός και θα αφήνει τα νήπια μόνο με την εκπαιδευτικό της αγγλικής. Προβλέπεται ταυτόχρονη παρουσία για τις 2 ώρες αυτές που γίνεται αυτή η δραστηριότητα την εβδομάδα. Και να πάμε και λίγο και στην κατηγορία των ειδικών σχολείων, να μας πείτε πώς ξεκίνησε η λειτουργία τους, αν έχουν καλυφθεί και εκεί οι διδάσκοντες, και γενικά πώς είναι η λειτουργία και αν υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Φέτος λειτουργεί μόνο το ειδικό νηπιαγωγείο και το ειδικό δημοτικό σχολείο στην Τρίπολη. Έχουμε έλλειψη ενός κοινωνικού λειτουργού, ο οποίος δεν βρέθηκε για να προσληθεί αναπληρωτής, γιατί έχουμε ένα λειτουργικό κενό στο ειδικό δημοτικό. Ζητήσαμε και στην επόμενη φάση, στη δεύτερη που έγινε. Αναμένουμε τώρα στην επόμενη φάση να γίνει πρόσληψη. Είναι η μοναδική έτσι, ειδικότητα ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία δεν έχει καλυφθεί. Γιατί από δασκάλους είχαν από την πρώτη στιγμή ή την νηπιαγωγούς, μάλιστα το ειδικό νηπιαγωγείο λειτουργεί ως διθέσιο και φέτος, έτσι ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική η διαδικασία εκεί πέρα. Όσον αφορά τους πρόσφυγες, συνεχίζει να λειτουργεί το σχολείο που λειτουργούσε και πέρσι? Όχι, έχουμε, και ναι, έχει έχουμε ακολουθήσει, εκτός από την πρώτη χρονιά που λειτουργήσε η δομή υποδοχής και εκπαίδευσης των προσφύγων στο 1ο δημοτικό σχολείο, τις απογευματινές ώρες, από την επόμενη σχολική χρονιά, όσοι πρόσφυγες φιλοξενούνται, έχουν παιδάκια και φιλοξενούνται στα διαμερίσματα μέσω του προγράμματος της ΥΠΑ της Αρμοστίας και τις αναπτυξιακές εταιρείες του Πάνωνα, διαμοιράζονται σε όλα τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Τρίπολης. Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα διοριστήκανε και 8 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και θα επιμορφωθούν κιόλας, για την παροχή της κατάλληλης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Έχουν ιδρυθεί δηλαδή ειδικές τάξεις υποδοχής, όπως ονομάζονται, των προσφύγων σε 9 δημοτικά σχολεία της Τρίπολης. 8 όμως έχουν διοριστεί μέχρι αυτή τη στιγμή και μας μένει μόνο ένα δημοτικό σχολείο για να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη. Έχουμε αρκετά παιδιά. Ναι, είναι αρκετά στον αριθμό. Υπάρχει, ξέρετε, μια κυκλοφορία, γιατί οι πρόσφυγες που έρχονται εδώ είναι προσωρινή διαμονή τους. Ναι. Στη συνέχεια φεύγουν για άλλες χώρες. Βρίσκονται δηλαδή σε ένα καθεστώς εξέτασης των αιτήσεων τους για την έκδοση βίζας, προκειμένου να πάνε. Και αυτό για μας σαν υπηρεσία μας δημιουργεί μια πλέον δυσκολία, γιατί κάθε φορά θα πρέπει να αντικαθιστούμε τους πρόσφυγες που ευτυχώς όμως είναι συγκεκριμένα τα διαμερίσματα που μένουν και υπάγονται σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Αλλά είναι μια διαδικασία όμως με την οποία ασχολούμαστε συνέχεια, έτσι ώστε σε συνεργασία και με τον συντονιστή εκπαίδευση προσφύγων της περιφέρειάς μας, ώστε να γίνεται η καλύτερη, ας πούμε, διαχείριση για την τοποθέτησή τους στα σχολεία.